Με καθυστέρηση σήμερα ξεκινήσαμε. Πολύ διαφήμιση, πολύ διαφήμιση. Εδώ είμαστε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Όπως και να έχει, θα τα πούμε και έχουμε να πούμε πράγματα και σήμερα. Και μια συνέντευξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στριμής του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Μπίλη μου, δώσ' μου καμιά πενιά, γιατί αργήσαμε σήμερα. Δεν ευθυνόμαστε εμείς. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Φέμ και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr, οι τρόποι επικοινωνίας. Θέλω να σας αφουγκραστώ, θέλω να διαβάσω τα μηνύματά σας, όπως κάναμε και χθες, όπως κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μετά και τη χθεσινή απόφαση στήριξης της διοίκησης του κυρίου Τόμ Παπαδόπουλου στις επιλογές του Παύλου Μυροφορίδη, και ως γνωστόν μία από αυτές είναι και ο Αλέκος Βοσνιάδης. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσω τα μηνύματά σας, να συμμετέχετε όπως κάνατε και χθες με αυτόν τον τρόπο στην εκπομπή, τουλάχιστον στο πρώτο μισάωρο που θα έχουμε και το ρεπορτάζ να δώσουμε. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Για την χθεσινή απόφαση, χθεσινοβραδινή, βγήκαμε χθες αργά, τη μεταφέραμε την είδηση που ουσιαστικά δεν είχε είδηση. Θέλω να πω ότι η είδηση θα ήταν αν είχε απολυθεί ή παραιτηθεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια τέτοια εξέλιξη, η είδηση είναι ότι παραμένει. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο από τη στιγμή που ο Παύλος Μυροφορίδης δεν αλλάζει άποψη, από τη στιγμή που η διοίκηση στηρίζει τον Παύλο Μυροφορίδη και από τη στιγμή που θεωρούν άπαντες στον Ηρακλή, πλην του κόσμου, το άπαντες πηγαίνει σε αυτούς που αποφασίζουν, ότι δεν πρέπει στην παρούσα φάση να αλλάξει ο προπονητής. Είναι γνωστό ότι παρά τις δύο ήττες συνεχόμενες και παρά τη βαριά, την ντροπή από τον Ατρόμητο, δεν υπήρξε καμία συνέπεια, δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Ο προπονητής προφανώς, δεν το ξέρουμε κιόλας, νιώθει, δεν νιώθει την πίεση ότι παίζει κάθε εβδομάδα το κεφάλι του, αλλά μάλλον δεν το νιώθει. Γιατί ξέρει ότι και να χάσει την Κέρκυρα δεν θα απολυθεί, όπως και έχασε. Και να μην κερδίσει τον Αιγίνιο, ξέρει, τον Αιγινιακό στο Καφτατζόγλι την Κυριακή στις 3, ξέρει αν δεν θα απολυθεί. Γιατί άλλο να χάνεις από την Κέρκυρα σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και άλλο να χάνεις από τον Αιγινιακό ή να μην κερδίσεις τον Αιγινιακό, σαν ήταν και αυτό, στο Καφτατζόγλιο. Είναι μια απόφαση που κρίνεται, είναι μια απόφαση που δεν αρέσει στον κόσμο. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και χθες και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πέρα από τις ανακοινώσεις δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί Ηρακλειδείς που να θέλουν τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο του Ηρακλή. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που λένε στηρίζουμε την ομάδα ανεξαρτήτως προπονητή και πάμε στο γήπεδο. Το πάμε στο γήπεδο ισχύει και για αυτούς που δεν στηρίζουν το προπονητή και για τον κόσμο που δεν θέλει να βλέπει άλλο τον κύριο Βοσνιάδη στον πάγκο της ομάδος. Θα πάει στο γήπεδο την Κυριακή, δεν το συζητάμε. Κακό θα είναι αν το κλίμα γίνει ακόμα πιο άρρωστο. Άρρωστο, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέμε. Με το να υπάρχουν με το καλημέρα αποδοκιμασίες, να υπάρχουν με το καλημέρα, να υπάρχει, συγγνώμη, μια ατμόσφαιρα και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και ένα τέτοιο κλίμα που δεν θα βοηθάει την ομάδα. Το οποίο δεν υπήρχε με τον Ηρόδοτο, μια χαρά ήταν όλα. Μέχρι το 0-5 με τον Ατρόμητο, ο κόσμος στο Πέταλο έδωσε ρεζιτάλ. Μετά αντέδρασε όμως, λογικό ήταν. Ένα 6 έληξε. Τώρα την Κυριακή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδρασή του. Σίγουρα ένα σερί ρικών θα αλλάξει κάπως τα πράγματα, τουλάχιστον στην ψυχολογία των αποδυτηρίων και της ομάδος και των παιχτών. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα αλλάξει τα πράγματα στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δικαιολογημένα εκφράζει αυτά που εκφράζει τα τελευταία 24 ώρα.
Καλησπέρα, Γιώργο. Γράφει η Νατάσα. Πιστεύω πως είναι Ελλάδα που παραμένει. Μακάρι να μην επιβεβαιωθώ, αλλά είναι τεράστιο ρίσκο που ίσως μας πάει πολύ πίσω και ο κόσμος δεν αντέχει. Εύχομαι να κατεβάσει σωστή ενδεκάδα και να μην κάνει ξανά αλχημίες. Αυτό με τις αλχημίες το συζητήσαμε και χθες. Μπαμ κάνει. Ο Πασάς αριστερό μπακ, ο Μεδρινός στα χαφ. Ο Χασομέρης να παίζει χωρίς να έχει δείξει το παιδί. Μπορεί να το δείξει αργότερα ότι αξίζει. Έχουν αποκτηθεί ποδοσφαιριστές που μας έκαναν δικαιολογημένα, πάλι θα πω, να χαιρόμαστε το καλοκαίρι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να λέμε ότι ο Ηρακλής έχει δύο εντεκάδες, αλλά κάποιοι από αυτούς δεν έχουν δείξει ακόμα πολλά πράγματα και κάποιοι που έχουν έρθει ως μεταγραφές που έκαναν το μπαμ εισαγωγικά, το κλικ, ίσως θέλουν χρόνο προσαρμογής, ίσως θέλουν χρόνο γενικότερα να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν το ρυθμό τους. Η ομάδα το πληρώνει μέχρι στιγμής, με το χειρότερο τρόπο. Γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό τόσο που στεναχωρεί με τον Ατρόμητο, η ήττα. Στεναχωρεί το σκορ. Αν έχανες 0-1, αυτό λέω το αποτέλεσμα, το 0-1 ήττα είναι επίσης. Αν έχανες 0-1, okay, σίγουρα η ήττα δεν αρέσει κανέναν, αλλά δεν είναι το ίδιο με το 1-6, μην τρελαθούμε. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Όπως επίσης και από την Κέρκυρα, να συμφωνήσω με όσους λένε ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε. Αλλά παιδιά, χάσαμε. Και αυτό δεν αλλάζει. Έγινε λοιπόν αυτό το Δέλτα Σίγμα χθες στη Μίκρα, παρουσία και του Παύλου Μυροφορίδη, παρουσία και του Τόμου Παπαδόπουλου μέσω διαδικτύου. Ο κύριος Στάθης Καραντώνης, ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ηρακλής, εξακολουθεί και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Άπαντε συμφώνησαν ότι πρέπει να στηρίξουν την υπάρχουσα κατάσταση, να στηρίξουν το πλάνο του Μυροφορίδη και τις επιλογές του, και είναι, επειδή είναι λογικό το θέμα του Άρη κάποιοι να το συγκρίνουν με το θέμα του Ηρακλή, άσχετα αν είναι άλλα τα δεδομένα, λογικό από την άποψη ότι οι μεν στήριζαν τον προπονητή, τον έδιωξαν, οι δε στηρίζουν τον προπονητή, δεν τον έδιωξαν. Εδώ είναι λίγο διαφορετικό, το είπα και χθες το βράδυ, γιατί η διοίκηση του Άρη έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι στηρίζουμε τον Ερέρα. Η διοίκηση του Ηρακλή δεν έβγαλε ανακοίνωση, μετέφερε όμως, έβγαλε προς τα έξω, η διαρροή όπως θέλετε πείτε το, ότι στηρίζει τις επιλογές του Παύλου Μυροφορίδη. Και ο Παύλος Μυροφορίδης στηρίζει τον προπονητή. Αν δηλαδή ο Παύλος Μυροφορίδης έλεγε «δεν το θέλω τον Βοσνιάδη», η ΠΑΕ Ηρακλής δεν θα του λέγε «όχι, εμείς τον θέλουμε». Θα του λέγει «OK, βρες άλλον προπονητή». Και στο «βρες άλλον προπονητή», και εδώ υπάρχει ένα θέμα, σίγουρα υπάρχουν παίκτες, προπονητές, δεν είναι μόνος, έτσι. Δεν γίνεται να πιστεύουν ορισμένοι ότι μετά τον Αλέκο Βοσνιάδη θα έρθει το χάος και δεν υπάρχει άλλος προπονητής. Αλλά από την άλλη, εφόσον γίνει μια τέτοια κίνηση που δεν φαίνεται στον ορίζοντα να γίνεται, εκτός και αν έρθουν και άλλα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, θα πρέπει αυτή ή αυτός, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Μυροφορίδης, που θα αποφασίσει το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής, να το κάνει γνωρίζοντας ότι είναι όλοι με την πλάτη στον τοίχο. Η Νατάσα ρωτάει αν ο Πτηνόπουλος είναι τραυματίας. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε μέχρι πρόσφατα. Ας μην ξεχνάμε ότι ενδιαφέρθηκε ως και Πανιώνιος, είναι λάθος να μην παίζει. Το λάθος ή σωστό μπορούμε εμείς να το λέμε απ' έξω, και εγώ το έχω πει για συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, Νατάσα μου, αλλά αποφασίζει ο προπονητής, δεν αποφασίζουμε εμείς, και κρίνεται γι' αυτό. Και μέχρι στιγμής οι αποφάσεις του, τουλάχιστον στα τελευταία δύο παιχνίδια, ξέρουμε ποια αποτελέσματα έχουν φέρει. Δεν είναι μόνο ο Πτηνόπουλος. Μπορεί κάποιος να πει και για άλλους παίκτες. Και για άλλους παίκτες που αποκτήθηκαν ενώ είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις προηγούμενες ομάδες τους, και εδώ έχουν πάρει πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής. Ήταν άτυχος ο Ηρακλής γιατί δεν είχε και τον Γεωργίου, που τον θεωρώ ποδοσφαιριστή που μπορεί να βοηθήσει από τα άκρα, από το να βλέπουμε το Μεδρινό που δεν είναι εκεί η θέση του, για παράδειγμα. Δεν ξέρω. Μπερδεύεται, αγχώνεται, παρασύρεται από τις προπονήσεις και στους αγώνες οι παίκτες που χρησιμοποιεί είναι διαφορετικοί. Δεν ξέρω. Ότι γίνονται λάθη, γίνονται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μέσα σε όλα, δεν χρειάζεται, από τη στιγμή που η ΠΑΕ λέει, μεταφέρει
η πλευρά της διοίκησης, η πλευρά της ομάδος, ότι θέλουμε ηρεμία, θέλουμε να πέσουν οι τόνοι κτλ. Να πέσουν οι τόνοι, να μην ξαναγίνουν τα λάθη της προηγούμενης εβδομάδος. Εδώ βέβαια ο Παύλος Μυροφορίδης ζήτησε συγγνώμη για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό την ίδια μέρα που ήταν σε ένταση εκείνο το μεσημέρι. Ήταν αρκετά πιο ήρεμος μιλώντας εδώ για 50 λεπτά περίπου την προηγούμενη Πέμπτη. Δεν χρειάζονται επικοινωνιακά λάθη. Δεν χρειάζονται δηλώσεις που θα ρίξουν λάδι στη φωτιά. Και για να έρθει η ηρεμία, το ξέρουν και οι ίδιοι, θα έρθει μόνο με το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έγινε και κάτι σήμερα στο διαδίκτυο που και αυτό έτσι λίγο ήταν κάπως, που έβλεπε ο κόσμος στα social media, ψηφίστε τον MVP του αγώνα Κέρκυρα Ηρακλής και χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο. Σε παιχνίδι που έχασε ο Ηρακλής. Τέλος πάντων, γίνονται και αυτά. Αλλά η ηρεμία πρέπει να έρθει πρωτίστως με τα αποτελέσματα και όποια ηρεμία θέλουν οι ίδιοι να την φέρουν, μπορούν να το κάνουν με ηρεμία. Χωρίς κινήσεις που επικοινωνιακά θα έρθουν μπούμεραν. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 Blue Libero papaki.yahoo.gr. Έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μπροστά μας, θα πάμε σε αυτό σε πολύ λίγο. Παρέα με τα ρούχα IB Ηλιάδης Μπάμπης, χιλιάδες επώνυμα ελληνικά ρούχα σε τιμές χονδρικής, ανδρικά και γυναικεία. Σκρά 14 με φλέμη γωνία στους αμπελόκηπους. Τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με μηνύματά σας και με ρεπορτάζ και με συνέντευξη για μπάσκετ. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα με τα 4ALL, 41 καταστήματα πλέον κοντά σας. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, υπέροχος καφές. Έχω μία ανακοίνωση πολύ μεγάλη, πριν από λίγο βγήκε από τον Γυμναστικό Σύλλογο εν ώψη και των 110 ετών ζωής, 29 Νοεμβρίου 2018, σε 23 μέρες από σήμερα, θα τη διαβάσω σε πολύ λίγο. Να πούμε για τα αγωνιστικά της ομάδος ότι δεν υπήρξε κάτι διαφορετικό σε σχέση με χθες, ούτε για την κατάσταση του Τάι, ούτε για την κατάσταση του Καζναφέρη. Λογικά δεν θα παίξει κανένας από τους δύο στο μάτς της Κυριακής. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε το παιχνίδι του Κυπέλου με τον Πας Γιάννενα. Η ΕΠΟ μετέθεσε την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλου και αντί για 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου. Μας βολεύει, λέω εγώ, γιατί 6 Δεκεμβρίου είναι ο επαναληπτικός της Ευρώπης στη Μίκρα με την Μπενφίκα. Αν και δεν έχω δει Μπενφίκα Πάφος πότε είναι, τώρα πρέπει να είναι γι' αυτά. Τέλος πάντων, όποιο περάσει από τον Μπενφίκα Πάφος, το πρώτο μάτς είναι εκτός έδρας, το δεύτερο μάτς είναι 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου στη Μίκρα. Εκείνη τη μέρα μπορεί να είχαμε κύπελο με τον Πας Γιάννενα, οπότε καλό είναι. Έτσι τώρα που το σκέφτηκα πρόχειρα. Είτε 4, είτε 5, είτε 18, είτε 19, είτε 20 Δεκεμβρίου θα οριστεί το Ηρακλής Πας Γιάννενα, τελευταία αγωνιστική του κυπέλου. Διαβάζω μία δήλωση που έχει κάνει χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Atlas TV ο κύριος Βασιλιάδης, ο υφυπουργός αθλητισμού. Θα τη διαβάσω χωρίς να εκνευριστώ πάρα πολύ, αν και εκνευρίστηκα ήδη το μεσημέρι που το έκανα για πρώτη φορά. Ακούστε. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για τον Ηρακλή. Είναι μια πονεμένη ιστορία ο Ηρακλής. Έχει βιώσει το σύνολο των αδικιών του ελληνικού συστήματος. Δεν μπορώ να μην κάνω παρένθεση, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να μην κάνω. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για τον Ηρακλή. Αυτό μας το λέει δύο χρόνια. Δύο χρόνια μας λέει ο κύριος Βασιλιάδης, όχι σε εμάς, στους ανθρώπους του Ηρακλή που τον επισκέφτηκαν ούκο λίγες φορές, ότι τις έχει τις λύσεις. Θυμάστε τι έλεγε πριν κάνα δύο μήνες. Κάντε ΠΑΕ, κάντε διοίκηση και οι κρατικές χορηγίες θα έρθουν για να αντισταθμίσουν την αδικία και αυτά που χάσατε κτλ. Κτλ. Είναι μια πονεμένη ιστορία ο Ηρακλής, λέει ο κύριος Βασιλιάδης. Ποιος τον πόνεσε τον Ηρακλή, κύριε Βασιλιάδη? Ποιος τον έριξε? Δεν ήσασταν κυβέρνηση, δεν ήσασταν εκεί στη θέση σας. Άλλος ήτανε.
έχει βιώσει το σύνολο των αδικιών του ελληνικού συστήματος. Ποιος το επιτηρεί το ελληνικό σύστημα, κύριε Βασιλιάδη? Δεν το επιτηρείτε εσείς ως υφυπουργός αθλητισμού? Το ελληνικό σύστημα που έχει βιώσει ο Ηρακλής στο σύνολο των αδικιών. Και τι κάνατε εσείς για τον Ηρακλή που βίωσε, όπως δηλώσατε χθες το βράδυ, το σύνολο των αδικιών? Και μετά έρχεται η επιστροφή στην πραγματικότητα και από εκεί που ήταν όλο υποσχέσεις και προσωπικό μου στοίχημα ο Ηρακλής και θα βοηθήσει ο Ηρακλής και τα λοιπά, πάρε την κολοτούμπα σου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι περίπλοκα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η σημερινή διοίκηση πάντως είναι αποφασισμένη να δώσει λύση και εμείς στο βαθμό που μπορούμε θα είμαστε δίπλα τους. Σε ποιο βαθμό μπορείτε, κύριε Βασιλιάδη μου? Ποιος είναι ο βαθμός που έχετε μπορέσει κάτι μέχρι στιγμής? Για πείτε μου. Κρατικές χειρουργίες ήρθανε οι τρεις? Όχι. Κάνατε κάτι για το θέμα του μπλοκαρισμού του λογαριασμού Ηρακλής, της ΠΑΕ Ηρακλής, συγγνώμη, για να μην μπλοκάρετε ξανά και ξανά και ξανά? Εσείς πείτε μας. Περάσατε την τροπολογία για το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ για να αναπνεύσει ο Γυμναστικός Σύλλογος στα 110 χρόνια? Θυμάστε τι μας είπε πριν δύο εβδομάδες εδώ ο νομικός εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη, ο κύριος Μιχάλης Γιάμπαστος? Ότι η δέσμευση του Υπουργού, του Υφυπουργού, ήταν για το Σεπτέμβριο για την τροπολογία. 6 Νοεμβρίου έχουμε. Μην κάνετε άλλες δηλώσεις για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Μην κάνετε. Σωστά, και ο Κανακούδης είναι εκτός, ως γνωστόν, μαζί με τον Καζναφεργέ τον Τάι. Θα δούμε, ίσως προλάβει, γιατί από χθες η ενημέρωση ήταν ότι μάλλον δεν θα προλάβει. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Για να περάσουμε στο κύπελο, τι πρέπει να γίνει, λέει η Νατάσα. Αρχικά ο Ηρακλής να κερδίσει τον Μπας Γιάννενα. Ας κερδίσει τον Μπας Γιάννενα και μετά θα δούμε τι θα γίνει με τριπλή ισοβαθμία. Γιατί ο Μπας Γιάννενα έχει κερδίσει τον Ατρόμητο 1-2, γιατί ο Ατρόμητος κέρδισε τον Ηρακλή, που σίγουρα έχει το goal average, και γιατί ο Ηρακλής θα έχει κερδίσει τον Μπας Γιάννενα. Αν γίνει και αυτό, τότε θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία και θα δούμε τι θα γίνει. Θα πιάσουμε τα κομπιουτεράκια. Έχουμε όμως, εκείνο είναι πολύ αργά, Νατάς, πολύ αργά, άλλα μας ενδιαφέρουν. Καλησπέρα και από μένα, ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας δυναμώνει, λέει η φίλη Μαριλίζα, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε με την ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή και πάμε να δώσουμε για πρώτη φορά την καλησπέρα μας στον νέο προπονητή, τον κύριο Κώστα Μέξα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα και καλώς επιστρέψατε στον Ηρακλή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθείτε στον πάγκο, στην τεχνική ηγεσία. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε αυτό το ομολογουμένως δύσκολο έργο και η αλήθεια θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω το αν δυσκολευτήκατε κι εσείς προσωπικά να πάρετε την απόφαση να πείτε το ναι, γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα που 8 ολόκληρα χρόνια δυστυχώς βρίσκεται στην Α2 και σίγουρα η πίεση είναι τεράστια, έτσι? Κοιτάξτε, σίγουρα η πίεση είναι τεράστια γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο Ηρακλής, τι είναι ο Ηρακλής. Αλήθεια να σας πω πραγματικά ότι πάντα είχα αμφιβολίες στο να δουλέψω πάλι στην Α2 για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Απλά ο Ηρακλής νομίζω είναι μια κατάσταση η οποία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή νομίζω ήταν το timing. Νομίζω και για τους δύο είναι καλό. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Δεν σας άγχωσε ως σκέψη ότι είναι τόσα χρόνια, πρέπει κάτι να κάνω, πρέπει να ανέβει η ομάδα, πρέπει να βρω τους τρόπους, τις λύσεις, γιατί παραλαμβάνω μια ομάδα που έχει προβλήματα, έχει αδυναμίες, έχει κάνει ήττες μέχρι στιγμής, έχει στεναχωρήσει τον κόσμο? Κοιτάξτε, όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Όλες οι ομάδες λογικά καλά, ναι, θα κάνουν κάποιες ήττες. Εμείς σε μια χρονιά μεγάλη οι ήττες είναι μέρος του προγράμματος και αυτό που νομίζω είναι σημαντικό στις ήττες είναι η διαχείριση της κατάστασης, mm-hmm, παρά κάποιες φορές η ήττα αυτή καθεαυτή. Σίγουρα η πίεση είναι μεγάλη, ο στόχος είναι συγκεκριμένος και δεδομένος. Δεν είναι εύκολος, αλλά θεωρώ ότι αν δεν πίστευα ότι μπορούμε να ανέβουμε μέσα από την πολλή δουλειά, να ενωθούν όλες οι δυνάμεις γύρω από την ομάδα, να είμαστε όλοι μαζί στα δύσκολα, δεν θα το έκανα. Mm-hmm. Πραγματικά. Έρχεστε και λίγο σε μια άτυχη συγκυρία για τον Ηρακλή, γιατί υπάρχουν και αρκετοί τραυματισμοί. Είχατε βέβαια όλο αυτό το χρόνο γιατί λόγω της διακοπής του κυπέλλου να δουλέψετε με τους παίκτες, αλλά δεν είστε και τυχερός από την άποψη των απουσιών και φαντάζομαι εν όψη και της Καστοριάς έχετε προβλήματα να αντιμετωπίσετε, έτσι? Η αλήθεια είναι αυτή ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρία παιδιά
του βασικού κορμού μας εκτός προπονήσεων, mm-hmm. που ήταν σημαντικό κομμάτι αυτό, στο να προσαρμοστούν τα καινούργια δεδομένα που σιγά σιγά θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα. Ελπίζουμε ότι αυτή η ομάδα σιγά σιγά έστω ένας, maximum δύο, θα είναι σε θέση να βοηθήσουν κάποιο διάστημα, θέλω να πιστεύω, στο μάτι της Καστοριάς, που είναι δύσκολο με μια πολύ καλή ομάδα και ταυτόχρονα σημαντικό για την ομάδα μας. Μπορούμε να πούμε, coach, ποιοι δεν παίζουν σίγουρα το Σάββατο? Νομίζω αυτός που θα παίξει σίγουρα, νομίζω, είναι Γιαννακίδης. Για τους άλλους δύο έχουμε κάποιες ελπίδες. Για τους άλλους δύο υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Ναι, υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Θα δούμε. Σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα. Είναι ουσιαστικά μέρα με τη μέρα πάει η κατάσταση με τα παιδιά, τον Βαγγελακόπουλο και τον Μπένα. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με αυτά που έχετε δει, δεν ξέρω, προφανώς είτε από κοντά κάποια μάτς, είτε από βίντεο και μέσω από τις προπονήσεις, τι θεωρείτε ότι έχει φταίξει στο ότι ο Ηρακλής π.χ. έφαγε 100 πόντους στο Μαρούσι ή έφαγε 62 πόντους στο ημίχρονο από το Διαγόρα? Έχει κάποια προβλήματα στην άμυνα κυρίως? Για τα μάτς των εικόνων είχε πολύ βελτιωμένη εικόνα σε αυτό το τομέα. Και τι προλαβαίνετε να αλλάξετε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είστε προπονητής? Κοιτάξτε, να αλλάξουν φοβερά πράγματα, κάθομαι νομίζω σε λίγες μέρες και σε εβδομάδες ακόμα μπορεί να αλλάξουν φοβερά πράγματα σε μια ομάδα. Νομίζω είναι ουτοπικό να το πιστεύει κάποιος αυτό. Όποιος νομίζω έχει κάνει σε ομαδικό άθλημα, νομίζω ότι καταλαβαίνει τι λέω. Mm-hmm. Προσπαθούμε σιγά σιγά να περάσουμε μια καινούργια φιλοσοφία σε κάποια πράγματα στην ομάδα. Η ομάδα μέχρι στιγμής δείχνει να το αποκρίνεται σε σημαντικό βαθμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το τι έφταξε πριν. Μπορεί να φταίνει πάρα πολλά πράγματα για να πάει ένα παιχνίδι καλά ή μια κατάσταση να μην είναι πολύ καλή. Σίγουρα η εικόνα της ομάδας, νομίζω, στο Μαρούσι δεν ήταν καλή και νομίζω και οι ίδιοι παίκτες το έχουν παραδεχθεί. Ναι. Ότι ήταν μια πολύ κακή εικόνα. Τώρα τι έφεξε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί δεν ήμουν μέσα στην ομάδα, οπότε όποιος δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στην ομάδα, πολλές φορές βγάζουμε και λάθος κρίσεις απ' έξω. Θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να βελτιώσουμε την εικόνα, παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, αυτός είναι ο στόχος μας. Και να δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει, με στόχο όπως έχουμε πει, εντάξει, να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στο κομμάτι της ανόδου και να παλέψουμε μέχρι το τέλος στην άνοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι και ο μεγάλος στόχος για μένα από τη στιγμή που ήρθα στον Ηρακλή πίσω. Είτε την απευθείας, είτε μέσω των μπαράζ, έτσι. Ναι, όπως είναι με την νέα κατάσταση Α2 που ο δεύτερος θεωρητικά ανεβαίνει μόνο με play-off, δεν ήταν όπως παλιά, με δέναν δύο απευθείας. Είτε με την πρώτη, είτε μέσα με το play-off. Νομίζω η άνοδος έχει σημασία. Το πώς θα έρθει η άνοδος, αν έρθει με το καλό, έχει μικρή σημασία, νομίζω. Και είναι και πολύ περίεργο αυτό το σύστημα και χρειάζεται προσοχή, γιατί θυμάστε πέρυσι ο Ηρακλής την πάτησε με τον Απόλλωνα Πάτρας, που έκανε δύο ήττες στην κανονική διάρκεια, τη κουβαλούσε και μετά δεν μπορούσε να. Είναι το σύστημα το οποίο ουσιαστικά είναι κάποια μάτια τα οποία μετράνε παραπάνω από κάποια άλλα. Ναι. Αυτό συμβαίνει με τα play-off ή με τα play-out και τις ομάδες που είναι προς τα κάτω. Γι' αυτό, αλλά για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Θέλουμε σε κάθε παιχνίδι να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, όσο είναι δυνατόν. Γιατί όλοι οι αντίπαλοι απέναντι στον Ηρακλή θεωρώ ότι δίνουν πάντα το κάτι παραπάνω. Το είχα βιώσει και παλιότερα. Το βλέπω και σε αυτά τα χρόνια που είμαι μακριά από την ομάδα, όταν βλέπω τα παιχνίδια του Ηρακλή, κάποια παιχνίδια του Ηρακλή είτε στην τηλεόραση είτε στο ίντερνετ. Οπότε νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό, να είμαστε εμείς πολύ δυνατοί, να είμαστε πολύ αφοσιωμένοι στο στόχο που έχει η ομάδα. Για μένα είναι το πρώτο αυτό, να είναι όλοι αφοσιωμένοι ότι έχουμε εδώ πέρα μια δουλειά να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και από εκεί νομίζω αν γίνει αυτό, τα υπόλοιπα μπορούν να έρθουν λίγο πιο εύκολα για όλους μας μετά. Ο επόμενος αντίπαλος είναι σε αυτό που λέμε σαν τον περσινό Απόλλωνα, δηλαδή ότι τον περιμένουμε στην πεντάδα και πρέπει να προσέξουμε να κάνουμε 2-0 νίκες ή στη χειρότερη 1-1, να μην την πατήσουμε όπως πέρυσι? Νομίζω ότι η Καστοριά μέχρι στιγμής δείχνει μια πολύ καλή εικόνα. Mm-hmm. Το ρεκόρ το 2-2, εντάξει, έχασε εκτός έδρας από δύο ομάδες οι οποίες είναι επίσης πολύ καλές, ο Ιωνικός και ο Κόρυβος. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ομάδα, έχει καλή χημεία, έχει παιδιά τα οποία είναι νεαρά με όρεξη, αλλά είναι ταυτόχρονα και λίγο παιγμένα στην Α2, έχουν δηλαδή την εμπειρία της κατηγορίας και τον αέρα, μπορώ να πω. Είναι πολύ δύσκολο μάτς. Το δυσκολεύει λίγο ακόμα, νομίζω, οι απουσίες, οι πιθανές ή η έλλειψη προπόνησης κάποιων παιδιών. Ναι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να παλέψουμε 40 λεπτά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά θεωρώ σίγουρα η Καστοριά θα παλέψει σίγουρα για τα play-off. Είναι, νομίζω, μέσα στις 5-6 ομάδες που θα παλέψουν πολύ δυνατά για τα play-off. Άρα μιλάμε για ένα κρίσιμο παιχνίδι, όπως και να έχει αυτό του Σαββάτου, και μακάρι να ψύχατε όλους τη διάθεσή σας. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά όταν μια ομάδα έχει στόχο να ανέβει, να είναι στα ψηλά πατώματα, θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα και δύσκολα. Σωστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Σωστά. Και πρέπει να τα κερδίσεις όλα για να θες να πετύχεις τους στόχους. Έτσι ακριβώς.
να παλέψει να τα κερδίσει όλα. Όλα να τα κερδίσει πιθανότητα είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, είναι δεδομένο. Άνθρωποι είναι και οι παίχτες, δεν είναι ρομπότ. Αλλά ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Και η προσέγγιση των παιχνιδιών. Για να βελτιωθεί ο Ηρακλής, να μεταμορφωθεί, να υποστεί ένα σοκ, όπως λέμε, η κλισέ ατάκα στα αποδυτήρια κτλ., έγινε η αλλαγή προπονητή. Λύθηκε η συνεργασία με τον κύριο Χατζηκυριακίδη, ήρθατε εσείς. Στο ρόστερ θα να περιμένουμε κάτι για κάποια προσθήκη, καινούργια μεταγραφή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί... Αν έχετε κάνει κάποια συζήτηση με τη διοίκηση, δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση, γιατί θέλω να δούμε λίγο με τα παιδιά πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή. Να δούμε τη χημεία μεταξύ μας, τους κώδικες επικοινωνίας, στον τρόπο δουλειάς, διαχείρισης καταστάσεων κτλ. Και θα δούμε πώς θα λειτουργεί η κατάσταση έτσι, αρχικά. Για το μέλλον, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, γιατί είμαστε ζωντανοί οργανισμοί όλες οι ομάδες. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή το πλάνο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή κάτι. Θέλω να δουλέψουμε τα παιδιά αυτά και να δούμε τι γίνεται. Το λέω κυρίως γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι το είχατε δει κι εσείς πριν έρθετε στον Ηρακλή, ότι είχε κυκλοφορήσει η περίπτωση του Γουτς, για παράδειγμα, που είναι κοντά, μακριά, δεν ξέρω. Μας λέτε όμως ότι προς το παρόν δεν σας απασχολεί κάτι μεταγραφικό, έτσι? Προς το παρόν όχι. Κοιτάξτε, και ο Γουτς είναι ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι ήταν τραυματίας, έχει να παίξει πολύ καιρό. Χωρίς να σημαίνει καλός, εγώ δεν είχα στην Πάτρα το Γουτς, το ξέρω πολύ καλά, δεν είναι θέμα. Λέτε ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος αυτή την περίοδο? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είχα την αίσθηση ότι είναι τραυματίας. Δεν έχω καμία ενημέρωση. Το ξέρα σαν άνθρωπο στην μπάσκετ, όχι... Ναι, καταλαβαίνω. Απλά κυκλοφόρησε το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό και... Κυκλοφόρησα, ναι, όχι κάτι άλλο. Ναι. Αναγκάστηκα να σας ρωτήσω. Έχει πέντε ψηλούς και πρέπει να βρούμε λίγο χημεία μεταξύ μας και μετά να δούμε αν χρειάζεται κάτι, νομίζω. Η χημεία κυρίως, ή μάλλον για τη χημεία θα επικεντρωθείτε κυρίως στην άμυνα. Πολλά τρίποντα, πολλοί πόντι, πολλά μεγάλα σκορ για Α2... 100 πόντι, 90 πόντι, νομίζω είναι πολύ αρνητικό για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει να τους δέχεται, έτσι. Το καταλαβαίνουν και οι παίχτες από μόνοι τους, γι' αυτό σας είπα ότι έχουν καταλάβει απόλυτα, νομίζω, τι έγινε στο Μαρούσι και θέλω να πιστεύω, για αυτός ο στόχος, ότι δεν θα τέτοια εικόνα ξανά σε παιχνίδι είτε εκτός είτε εντός έδρας. Αυτός είναι ο στόχος, ο μεγάλος. Απ' την άλλη, εντάξει, ότι η ομάδα στην επίθεση έχει κάποιο ταλέντο και μπορεί κάποια σκορ να φύγουν λίγο παραπάνω και να ανέβει το σκορ. Επίσης μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Έτσι δεν είναι? Όταν ένας παίχτης μπορεί να σκοράρει εύκολα, δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολο να παίξει και το ίδιο καλή άμυνα. Αν μπορούσε να κάνει τα δύο τόσο καλά, προφανώς τα παιδιά δεν θα παίζουν στην Α2. Ναι, δυστυχώς όταν ξεφεύγει το πράγμα στο σκορ, ξεφεύγει εις βάρος του Ηρακλή. Αυτό είναι το κακό που παρατηρείται στα μάτς. Αυτό λέω, ότι σκοπός είναι να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον, να ξεφεύγει το σκορ με 90 και 100 πόντους στις βάρους μας. Αυτό είναι δεδομένο, αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος. Εύχομαι να το πετύχετε και αυτό. Αυτό θέλουμε όλοι, να το πετύχουμε. Αυτό δουλεύουμε και προσπαθούμε να δουλεύουμε κάθε μέρα. Καλή δύναμη, κύριε Μέξα, για ακόμα μια φορά. Με το καλό να έρθει η νίκη το Σάββατο. Εγώ θα έλεγα υπομονή, θέλει δουλειά, υπομονή και στήριξη στα παιδιά. Και στο τέλος θα δούμε τι καταφέραμε. Και μια και είπατε για στήριξη, το ξέρετε, φαντάζομαι ότι θα έχετε και κόσμο στο πλευρό σας το Σάββατο. Η Καστοριά δεν είναι και τόσο μακριά. Ο κόσμος του Ηρακλή έχει αποδείξει ότι ακολουθεί την ομάδα παντού. Οπότε θα είναι και εκεί. Αυτό ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Έγινε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Είχε ενδιαφέρον, νομίζω, η κουβέντα μας με τον νέο προπονητή του μπασκετικού Ηρακλή, τον κύριο Κώστα Μέξα. Έτσι, που συστήθηκε κατά κάποιο τρόπο μέσω της εκπομπής μας και στον κόσμο. Τον γνωρίζουμε, είχε θητεία προ αρκετών ετών στην ομάδα, αλλά τώρα σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, μας έδωσε και ειδησούλες, κυρίως για το μεταγραφικό θέμα. Μάλλον κακώς περιμένουμε μεταγραφική ενίσχυση. Η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε συνδυαστικά με τον προπονητή. Γιατί επί Χατζηκυριακίδη δεν έκανα κάποιοι παίκτες, αντικαταστάθηκαν, ήρθε ο Ρουτκάουσκας, ήρθε ο Πολυτάρχου. Μετά δεν έκανε ο προπονητής. Μετά να ενισχύσουμε την ομάδα, φέρνουμε προπονητή, αλλά δεν ενισχύουμε την ομάδα. Γιατί αυτό έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και από ό,τι φαίνεται, στις αλλαγές η διοίκηση μένει μόνο σε αυτήν την αλλαγή του προπονητή και όχι στο να ενισχύσει την ομάδα με κάποιες κινήσεις.
Έχει ξεκινήσει το Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ στο τέταρτο λεπτό 0-0. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι μπάσκετ για το Champions League. Ο Πάβα ΠΑΟΚ στην Τσεχία. Σε λίγο θα σας δώσω σκορ. Και θα κλείσουμε με την μεγάλη, θα τη διαβάσω όλη, την ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου εν όψη και των 110 ετών του Συλλόγου. Η ημερομηνία, θυμίζω, 29 Νοεμβρίου 2018. 43-36 ο Πάβα προηγείται, 3-27 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, για να διαβάσουμε την ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου που βγήκε πριν από λίγο. Πέρασαν κιόλας 110 χρόνια ζωής. Ηρακλής, μία λέξη, ένα σύνθημα, ένας αιώνας και μια δεκαετία, μια ζωή γεμάτη κοινωνικούς και αθλητικούς αγώνες. Παντού και για όλους, όπου υπάρχει γήπεδο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου υπάρχει κερκίδα, όπου υπάρχει ζωή, όπου υπάρχουν γροθιές που σφίγγουν. Από αλληλεγγύη, από αγωνιστικότητα, από ανάγκη για ζωή. Από ήρωες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης, από αθλητές που νίκησαν, από οπαδικούς τείχους, από ανθρώπους που φόρεσαν τη φανέλα με τον ημίθεο στο μέρος της καρδιάς. Ένας αιώνας και μια δεκαετία γεμάτη από μουσική και ζωγραφιές σε χρώμα μπλε και άσπρο. Ένας αιώνας και μια δεκαετία που η μόνη εξίσωση που αναγνωρίζουμε είναι Ηρακλής ίσον Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη ίσον Ηρακλής. Όπως παλιά, από τα δύσκολα χρόνια της προσφοράς στο κοινωνικό σύλλογο της πόλης μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 17, από την εποχή που ήρωες αθλητές του συλλόγου μας τσάκιζαν τον ναζισμό, από την εποχή που κρεμάστηκε το πρώτο μετάλλιο σε λαιμό αθλητή του Ηρακλή μέχρι σήμερα. Με φανέλα καθαρή και βαριά, σχεδόν ασήκωτη, αλλά που λάμπει, που ακτινοβολεί, όχι μόνο από το χρυσό των μεταλλίων, όχι μόνο από το γυαλιστερό ασήμητο κυπέλων, αλλά κυρίως από τα τρία αστέρια 80, 11, 17. Αριθμό σύμβολο της αδικίας ενάντια στην ομάδα μας, παράσημο τιμής για όλους όσους πιστεύουν και υπηρετούν την ιδέα του Ηρακλή, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και στους αιώνες των αιώνων, θα μπορούσε, μα την αλήθεια, να είναι ένα στίχος από ποίημα του Λιβαδίτη. Πάνω στα ματωμένα που κάμισαν το σκοτωμένο, εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές από την αυριανή επιτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Ή μια στροφή από τη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Θα μπορούσε να είναι και ένας πίνακας ζωγραφικής του Πικάσο ή μουσική αποσυμφωνία του Μπετόβεν. Θα μπορούσε να είναι και ένα παζλ ανθρώπων, ξεκινώντας από τον Αχμία, τον Ιβάνοφ και τον Κατσάνη, μέχρι τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το σύλλογο από οποιαδήποτε θέση, αλλά και αυτούς που έφυγαν νωρίς. Από τον Βιτάλη και τον Βασίλη, μέχρι την Ελπίδα και τον Ηρακλή. Μέχρι τα πρόσωπα των χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων που υπηρέτησαν την ιδέα του συλλόγου μας, ανοίγοντας το πλάνο να σχηματίσουν δύο γράμματα, το Ήτα και το Θήτα, από τα αρχικά του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Μπήκαμε λοιπόν στο Νοέμβριο, στο μήνα του Ηρακλή, στο μήνα της συμπλήρωσης 110 χρόνων από την ίδρυση του μεγαλύτερου συλλόγου, λίγα μπροστά σε αυτά που θα ακολουθήσουν μέχρι την αιωνιότητα. Μα θα τα γιορτάσουμε όπως αρμόζει τη μόνη εξίσωση που αναγνωρίζουμε, Ηρακλής ίσον Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη ίσον Ηρακλής, 1000 χρόνια και μία αιωνιότητα Ηρακλής. Δίνουμε σκυτάλι σε Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ για το ράδιο Μαρμίτα που ακολουθεί. Καλό βράδυ, να είστε καλά.